Έξω από του παιδικού σταθμού, τα χανιά πέρασαν τη νύχτα του γονεί που κατάφεραν να εξασφαλίσουν για τα παιδιά του ένα βάουτσερ για τη φιλοξενία σε δημοτικού ή ιδιωτικού βρεφονιπιακού σταθμού στο πλαίσιο του προγράμματο ΣΕΣΠΑ. Όπω διακρίνεται στι φωτογραφίε, οι γονείς ξενύχτησαν έξω από του παιδικού σταθμού για να καταφέρουν να γράψουν το παιδί του, αφού οι θέσει δεν επαρκούν για να καλύψουν όλε τι αιτήσει. Μάλιστα, κάποιοι προκειμένου να μην χάσουν χρόνο, έφτασαν στο σημείο να πάρουν μαζί τους ακόμη και τα απαραίτητα για τη δημιουργία του βραδινού γεύματος. Όπως ανακοινώσει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, φέτος δόθηκαν βάουτσερ σε 155.000 παιδιά για τη φιλοξενία τους σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς βρεφονιπιακού σταθμούς στο πλαίσιο του προγράμματος Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2019-2020, ενώ οι αιτήσει αφορούσαν 172.000 παιδιά. Σχολιάζοντα τι τριτοκοσμικέ εικόνε που καταγράφηκαν στα χανιά, ο Σύλλογο Γυναικών Χανίων ζητά ανάμεσα σε άλλα να γίνουν δεκτά στου δημοτικού παιδικού και βρεφονιπιακού σταθμού όλα τα παιδιά χωρί όρου και προποθέσει, να μην κλείσει κανένα παιδικό και βρεφονιπιακό σταθμό και να αξιοποιηθούν κρατικά και δημοτικά κτίρια για να καλυφθούν οι ανάγκε. Παράλληλα, ζητά να καταργηθούν παντού τα τροφεία και κάθε είδου οικονομική επιβάρηση για του γονεί.